Καμία αλλαγή δεν υπάρχει στους στρατηγικούς σχεδιασμούς μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ σε όλα τα επίπεδα παρά τις πληροφορίες που διαραίουν ότι το Τελαβίβ ανοίγει ξανά διάβλους επικοινωνίας με την Άγκυρα για συνεργασία σε θέματα φυσικού αερίου εν εκατον οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Λευκοσία. Σχετικές διαβεβαιώσεις έδωσε ο Υπουργός Άμυνας Φώτης Φωτιού. Μιλώντα αποκλειστικά στον Αντένα, ο κύριο Φωτίου επισήμανε ότι στόχο τη κυβέρνηση είναι η ενδυνάμωση και η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες έχουν κοινά συμφέροντα στην περιοχή και όλα θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλίων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στο Ισραήλ τον ερχόμενο Μάιο. Τίποτε δεν έχει αλλάξει στις σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ σε όλους τους τομεί και ήδη υπάρχουν σχεδιασμοί Υπάρχουν συμφωνίε που έχουν γίνει και μνημόνια συναντήλεψης τα τελευταία χρόνια, και αυτά τα μνημόνια υλοποιούνται με τον καλύτερο. Τρόπο. Σε ό,τι αφορά τι προκλητικέ αναφορέ και απειλέ αξιωματούχων τη Τουρκία εναντίον τη Κυπριακή Δημοκρατία για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων τη εντό τη αποκλειστική οικονομική ζώνη, ο κύριος Φωτιού ξεκαθάρισε ότι οι σχεδιασμοί προχωρούν κανονικά και σύντομα θα πάρουν σάρκα και οστά. Εμεί συνεχίζουμε του σχεδιασμού μα μέσα στα πλαίσια που επιβάλλουν οι διεθνεί κανόνε. Και εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή να μην δεχθούμε και να μην τσοηθούμε από τέτοιε απειλέ. Σύμφωνα με τον κύριο Φωτίου, από πλευρά Αρμοδίων, έχει ήδη αρχίσει κύκλο επαφών με πρέσβει και εκπροσώπου διπλωματικών αποστολών στη Λευκοσία, ώστε να ενημερωθούν για τι εξέλιξεις.